Με μεγάλη συγκίνηση άκουσα από τα παιδιά εκεί να αφιερώνουν, και ειδικά τον Μιχάλη Μπακάκη, την νίκη στα δύο παιδιά τα φυλακισμένα, και ιδιαίτερα τώρα στο Δημήτρη που συμβαίνει να είναι και ο παδός της ομάδος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ΠΑΕ και τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές της ομάδος, γιατί από ό,τι ακούσαμε θα στείλουν και μία φανέλα για να τη δώσουμε στο Δημήτρη. Βέβαια καλό θα ήταν και για τα άλλο το παιδί, άσχετα που δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Επίσης να ευχαριστήσω και σε όσους και όλους όσοι συνετέλεσαν στο να γίνει αυτή η ενέργεια εκ μέρους της ΠΑΕ και των ποδοσφαιριστών, γιατί σίγουρα μεσολάβησαν και κάποιοι άνθρωποι. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι όταν θα πληροφορηθεί ο Δημήτρης όλα αυτά τα γεγονότα, την αφιέρωση της νίκης αυτών και τη φανέλα με τις υπογραφές, όταν θα παραλάβουμε τη φανέλα με τις υπογραφές και θα του πω ότι την έχουμε στο σπίτι, σίγουρα τον ενδυναμώνουμε στον αγώνα που κάνει και αυτός εκεί μέσα στο κελί. Οπότε είναι για μας πολύ σημαντική αυτή η ενέργεια, και ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι και προς την ΠΑΕ και προς τους ποδοσφαιριστές και σε όσους συνετέλεσαν στο να γίνει αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Ευαγγελάτος, επειδή και άλλοι μου έχουν πει ότι μεσολάβησαν, όποιοι μεσολάβησαν εν πάση περιπτώσει, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το κάνουμε για διαφήμιση ότι είμαστε εκτίδες ή ότι το παιδί ερχόταν συχνά από την Οριστιάδα στην Αθήνα για να βλέπει αγώνες. Απλώς πιστεύω ότι χρειαζόταν αυτή η ενέργεια για να τον εμψυχώσει περισσότερο, για να χαρεί και να κάνει μεγαλύτερη υπομονή στο χώρο που βρίσκεται και που δεν ξέρουμε πότε θα βγει από εκεί. Εσείς θα τον συναντήσετε την Παρασκευή? Την Παρασκευή έχουμε το επόμενο ραντεβού. Ναι, ναι, τη Μεγάλη Παρασκευή. Και θα του τη δώσετε από κοντά? Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τη δώσουμε από κοντά, γιατί δεν τη δέχονται φανέλες με λογότυπα. Θα την κρατήσουμε στο σπίτι για να του τη δώσουμε όταν θα βγει. Θα του το πω αύριο τηλεφωνικά που θα μιλήσουμε, Τετάρτη. Θα του πω τι έγινε. Αυτός εκεί δεν θα ξέρει ούτε τα αποτελέσματα, ούτε την αγωνιστική κτλ. Οπότε θα τον ενημερώσω αθλητικά και για αυτήν την ενέργεια εκ μέρους της ΑΕΚ, που είναι, επιμένω και πάλι, πολύ συγκινητική για μας και θα είναι και για εκείνον και μια τονωτική ένεση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτήν την κίνηση της ΑΕΚ και για όσους συνετέλεσαν στο να φτάσουμε στο σημείο αυτό.